είναι ο νικητής του τουρνουά, του πρώτου τουρνουά πινκ-πονγκ, κάτω πράξη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε με το κάτω γρήγορα, που ήθιστε να είναι γρήγορο, πάμε λίγο να μάθουμε για σένα. Να μάθετε για μένα. Να μάθουμε που φυτάς, είσαι φοιτητής. Είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σε Αθήνα, στο τμήμα ζωική παραγωγή. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Ασχολούμαι εκτός από το πινκ-πονγκ που παίζω, προσπαθώ να παίξω τουλάχιστον. Είμαι προπονητής ποδοσφαίρου σε ακαδημίες και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Τα λέγαμε και πριν. Ναι, ναι, εντάξει. Τα εξηγήσαμε, εντάξει. Ωραία. Μας τα εξήγησε όμορφα το παλικάρι εδώ, εντάξει, δικός μας είναι. Δουλεύεις κάπου? Εργάζομαι στο ποδόσφαιρο αυτό το καιρό. Οπότε... Για πες μας λίγο για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν τα είπαμε πολύ. Όσο θέλετε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πού είσαι, πες μας, σε ποια... Είμαι στην ΑΕΜ ΟΣΧΑΤΟ. Η ομάδα βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, ιατρική, και εμείς κάνουμε πολύ όμορφη δουλειά στις ακαδημίες. Coach. Coach. Έτσι, 100%. Πάμε να τον αρχίσουμε. Ναι, πάμε. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια πολύ κρίσιμη ερώτηση, που έχει σχέση με αυτά που συζητήσαμε. Έτοιμος για όλα. Πινκ-πονγκ ή ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο. Δικός μου είσαι. Πάμε στο ίδιο μοτίβο. Εφόσον είσαι υπουργός παιδείας πλέον, ως γνωστό. Δεκτό. Ναι. Ωραία. Και στο πανεπιστήμιο. Ψηφοφόρη μου, ναι. Πώς θα διαχειριζόσουν τώρα την πανδημία στις σχολές και στα σχολεία? Πώς θα διεξήγαγες τα μαθήματα και πώς τις εξετάσεις? Θα αρχίσω από το τέλος, από τις εξετάσεις. Είμαι από τους θεωρώ ελάχιστους φοιτητές που είχαν την επιλογή να κάτσουν σπίτι τους να δώσουν εξετάσεις και πήγε στο πανεπιστήμιο. Ναι, το έκανα. Και γενικά εγώ προτιμώ το σύστημα διαζώσεις, έτσι, γιατί εγώ δεν βρήκα και διαφορά κιόλας. Έδωσα και διαζώσεις και εξ αποστάσεως. Είχα ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Καλό. Οπότε θα προτιμούσα το διαζώσεις. Είναι πιο αντικειμενικό και σίγουρα είναι πολύ πιο δίκαιο. Τώρα, να μιλήσω για προσλήψεις καθηγητών, να μιλήσω για παραπάνω αίθουσες, θα πούνε τι λέει αυτός, αλλά σίγουρα παραπάνω καθηγητές, μικρότερα τμήματα, αίθουσες. Μπορούν να βρεθούν άμα μειωθεί και η ώρα, η διδακτέα ώρα, η διδακτική ώρα. Εγώ αυτό θα πρότεινα σαν Υπουργός Παιδείας, δηλαδή να γίνουν πιο ελαστικές οι ώρες, μικρότερης διάρκειας, περισσότεροι καθηγητές για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι αίθουσες καλύτερα. Αυτό. Οπότε, εντάξει, ελπίζω να ξαναεκλεγώ. Θα δούμε. Δεν εξυπηρετείς και πολύ τα σωστά συμφέροντα. Πάμε να το συνδέσουμε λοιπόν με την τρίτη ερώτηση. Θα ήθελες να ασχοληθείς με τα κοινά, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν είναι κάτι που λέω ποτέ, αλλά ούτε και κάτι που είμαι τελείως μέσα σε αυτό. Δηλαδή, θα μου άρεσε αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο, καθώς κατάγομαι από τη Λαμία, δεν είμαι από εδώ πέρα. Οπότε, αν ποτέ γυρίσω στον τόπο μου και αν ποτέ το αποφασίσω, θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Άρα έχεις λίγο, ρε παιδί μου, σε ιντριγκάρει λίγο. Ναι, ναι. Κάτι δεν βρίσκω ενδιαφέρον, Σου κάνει ένα κλικ. Τώρα, παρόλο που δεν είσαι από εδώ, αλλά είσαι αθλητής του Πανιωνίου, μπορεί να πει κανείς. Είμαι. Έτσι. Γιατί, εντάξει, στο πινκ-πονγκ εκεί κάνετε εξαιρετική δουλειά. Το είδα μάλιστα και στο τουρνουά. Πώς απέλωσες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πολύ όμορφο τμήμα. Μια πολύ ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα εκεί πέρα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και έχετε και γήπεδο, ενώ υπάρχουν άλλα τμήματα που δεν έχουμε γήπεδο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις... Ερώτηση γνώσεων. Έτσι, είναι γνώσεων. Γνώσεων. Να πούμε ναι, θα σου συγχωρήσουμε το λάθος. Ωραία. Σε ποιο άθλημα είναι ο Πανιώνιος σε ψηλότερη κατηγορία? Δηλαδή, ποιο τμήμα του Πανιωνίου, ποιο άθλημα είναι στην πιο ψηλή κατηγορία σε σχέση με αυτή εσωτερικά του Πανιωνίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Ωραία. Επειδή κάθε εβδομάδα τυχαίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, δυστυχώς, για τη μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου, που την αγαπάω ιδιαίτερα πλέον που είμαι εδώ πέρα, θα απαντήσω το πινκ-πονγκ. Γιατί έτσι. Που είναι στη β' κατηγορία. Παρ' όλα αυτά το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Είναι στη β'. Είναι στη β'. Το δεχόμαστε γιατί έχω δύο από το πινκ-πονγκ εδώ. Για τον κόσμο να πούμε ότι είναι το πόλο. Για να πούμε και την απάντηση. Είμαστε ακόμα στην Αλφα Εθνική. Στην Αλφα Εθνική και το handball στις Α2. Και αντρική και γυναικεία. Α2. Λοιπόν. Οι άλλοι πέφτουν. Παραπληροφόρηση.
Πάμε για τελευταία ερώτηση, μια και είμαστε στη Νέα Σμύρνη, δεν θα μπορούσα να την αφήσω απ' έξω. Τι θα άλλαζες στη Νέα Σμύρνη, σου δίνεται η δυνατότητα να εξαφανίσεις κάτι από τη Νέα Σμύρνη. Τι θα ήταν αυτό και τι δεν θα άλλαζες με τίποτα στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει όταν ερχόμαστε να βρίσκουμε πάρκινγκ. Ένα αυτό. Αυτό θα το άλλαζα κάπως, δεν γίνεται. Ειδικά για εμάς που μένουμε μακριά. Και δεν θα άλλαζα με τίποτα όλη αυτή την αίσθηση που μου δίνει αυτή η πόλη, καθώς δεν μένω καν εδώ, έτσι μένω στην Κυψέλη. Και έρχομαι 4 φορές τη βδομάδα εδώ πέρα. Το λιγότερο. Μπορεί να έρχομαι και κάθε μέρα εδώ πέρα. Ναι. Μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση που δεν θα ήθελα να την αλλάξω αυτή. Και ο Πανιώνιος και όλη η πόλη. Μέσα έπεσε. Ήταν σύντομος, ήταν περιεκτικός, ήταν νικητής στο τουρνουά. Ήταν ο νικητής του τουρνουά, ναι. Στο δεύτερο τουρνουά που θα κάνουμε δεν θα πάρει μέρος. Δεν θα τον αφήσουμε να διαγωνιστεί. Δεσμεύομαι να βοηθήσω στη διεξαγωγή. Έτσι, έτσι σωστό. Ωραία. Θα είναι τιμητική η συμμετοχή σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα ακόμα κατ' γρήγορα με το Βαγγέλη τον Πέτα.